Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ανεβήκατε κάποιες μονάδες σε σχέση τουλάχιστον με τις εκλογές του 2019. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και γενικά στην Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα στην Αιτωλοκαρνανία, ανέβηκε αρκετά. Νέοι ψηφοφόροι αποφάσισαν να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να ρίξουν την ψήφο τους στην κάλπη, και αν θέλετε αυτό αποτελεί και ένα πρώτο βήμα για να ακολουθήσει συνέχεια. Βέβαια στις 25 του Ιούνιου, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η οποία είναι μια τελείως ανεξάρτητη εκλογική αναμέτρηση, για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ψηφοφόροι σας εμπιστεύτηκαν την πρώτη φορά τουλάχιστον. Τώρα πάμε για δεύτερες εκλογές, να δούμε πώς θα πάει και εκεί η κατάσταση. Τώρα, νέο σχέδιο, νέα σκέψη μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Πάτε πιο δυναμικά στις κάλπες του Ιουνίου. Είπατε μια πολύ σημαντική λέξη. Φαίνεται ότι μας εμπιστεύτηκαν. Η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι ευκαιριακό, δεν είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, μια σχέση η οποία περνάει από τα πολιτικά κόμματα στον λαό, ο οποίος τον στηρίζει με φωτοβολίδες. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αυτή η σχέση καλλιεργείται χρόνια, καλλιεργείται δεκαετίες. Δεν έχει διαψευστεί ούτε μία στιγμή σε σχέση με την στήριξη των προβλημάτων του λαού. Αυτό ακριβώς είναι, αν θέλετε, που αποτελεί, μας δίνει και τη δύναμη σε εμάς να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και αντίστοιχα να μας εμπιστευτούν. Δεν ήταν μια ευκαιριακή ψήφος ή μια ψήφος διαμαρτυρίας, όπως συνηθίζεται να λέγεται, η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν μια συνειδητή επιλογή να πάνε στην κάλπη, γνωρίζοντας ότι θα ρίξουν στο ψηφοδέλτιό της Κομμουνιστικό Κόμμα και θα βγει επίσης Κομμουνιστικό Κόμμα. Και το λέμε αυτό γιατί ακούσαμε, για παράδειγμα, από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προέτρεπε τους ψηφοφόρους του: ψηφίστε το ΠΑΣΟΚ και εμείς ανάλογα θα ενισχύσουμε το πρώτο κόμμα ή τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αποτελεί προσβολή για τους ψηφοφόρους, και μάλιστα ακούσαμε και χθες πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έλεγε ότι δεν απορρίπτουμε την περίπτωση να συνεργαστούμε και με την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν της βγαίνουν τα κουκιά. Αυτά πραγματικά προσβάλλουν τον κόσμο και εμείς στεκόμαστε απέναντι σε όλα αυτά. Εμείς θα θέλαμε να ρωτήσουμε τώρα, επειδή ακούστηκε πέρα από αυτά που αναφέρατε και πολλά άλλα, ότι με τη διαφορά του πρώτου κόμματος με του δεύτερου, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν περίπου στις 20 μονάδες, στο 20%, ότι δεν έχει στέγη η αριστερά. Δηλαδή αυτό διαπιστώνεται όντως, δηλαδή ότι δεν έχει στέγη η αριστερά και ότι χάθηκαν λίγο οι ψηφοφόροι με τα άλλα κόμματα. Κοιτάξτε, η αριστερά δεν είναι ένα πουκάμισο που κατά το δοκούν κάτι μπαίνει μέσα. Αριστερά αυτή τη στιγμή είναι άραγε ένα κόμμα το οποίο ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο στήριξε το 50% των αντιλαϊκών νομοθετημάτων της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αριστερά ένα κόμμα, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε όταν λέμε αριστερά, έτσι. Είναι ένα κόμμα αριστερό ο ΣΥΡΙΖΑ όταν αγκαλιάζει και βαδίζει στο ίδιο μονοπάτι με τη Νέα Δημοκρατία για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ήδη παρέχει πακτολούς χρημάτων στον επιχειρηματικό κόσμο και αντίστοιχα λέει στο λαό πληρωσέ το. Είναι αριστερά ένα κόμμα το οποίο πίνει νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ και των εγκλημάτων του σε όλο τον κόσμο. Και αυτό έχει μούτρα να το πει στους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεχόμαστε ότι δέχονται αριστεροί. Άρα λοιπόν η αριστερά δεν είναι ανέστεια αυτή τη στιγμή. Η αριστερά έχει σπίτι, το έχει εδώ και 104 χρόνια, ένα σπίτι θεμελιωμένο πάνω στο αίμα, στις εκτελέσεις, στους αγώνες, στις εξορίες των κομμουνιστών, και αυτή τη στιγμή ο λαός μας πρέπει να ξέρει ότι αυτό είναι το σπίτι το οποίο την επόμενη μέρα των εκλογών στις 26 του Ιούνιου θα σταθεί δίπλα του και μαζί θα πάμε να αντιπαλέψουμε όλη αυτή την αντιλαϊκή λέλαπα.
Κύριε Παπαναστάση, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και το σχέδιό σας. Δηλαδή, τώρα είδαμε το αποτέλεσμα. Φαντάζομαι δεν εφησυχάζεστε. Θα συνεχίσετε δυναμικά για τις κάλπες του Ιουνίου. Εμείς χαιρετήσαμε από την πρώτη στιγμή τις χιλιάδες των ανθρώπων, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που εμπιστεύθηκαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πραγματικά ακόμη πιο αισιόδοξα. Αναφέρομαι για μηνύματα μετά τις εκλογές τις προχθεσινές και φυσικά ξεκινάμε με μεγαλύτερη ορμή, με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, να συζητήσουμε με τον κόσμο, να βρεθούμε μαζί του, να σπάσουμε στερεότυπα καλλιεργημένα εδώ και δεκαετίες, να του εξηγήσουμε ότι ακόμα και αν δεν συμφωνήσει όλα μαζί μας, εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και το κυριότερο για να πάμε μαζί. Και αν θέλετε, δεν είναι εύκολη η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας μαζί με το λαό να αντιπαλέψουμε και η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα είναι η μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση, το ανάχωμα απέναντι σε αυτή τη λέλαπα η οποία έρχεται. Και έρχεται ακόμα πιο δυναμικά με την αυτοδυναμία που επικαλείται και που τη δίνει και ο πειραγμένος εκλογικός νόμος στη Νέα Δημοκρατία. Και στην Ετωλοκαρνανία, επειδή εκεί είσαστε και βουλευτής, νιώσατε ότι ο κόσμος σας στήριξε τις πρώτες εκλογές της Κυριακής. Ήταν πραγματικά κάτι εκπληκτικό αυτό το οποίο συνέβη και πρωτόγνωρο στη συγκεντρώση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σε κάθε σημείο της Ετωλοκαρνανίας είδαμε ανθρώπους οι οποίοι μας είπαν ξεκάθαρα: ψηφίζουμε Κομμουνιστικό Κόμμα για πρώτη φορά, ψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία, ψηφίζαμε ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζαμε ΠΑΣΟΚ, τώρα ψηφίζουμε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πραγματικά μας έδωσε πολιτικό μπόι αυτό, μας έδωσε δύναμη ο αγώνας μας να συνεχίζει 24 ώρες το 24ωρο και κάθε μέρα. Μάλιστα. Και νέους. Είδατε και νέους πολλούς. Δηλαδή, καταφέρατε να προσεγγίσετε και νέους στην κάλπη. Τους νέους τους είδαμε και στις εκλογές της Πανσπουδαστικής. Φυσικά, ένα μεγάλο κομμάτι ανήκει αυτό και στην Ετωλοκαρνανία. Και αν θέλετε, είναι και ο αντίλογος στον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, ο οποίος φαίνεται ότι είχε παροχημένες πληροφορίες, ο οποίος δήλωσε ότι η νεολαία στηρίζει Νέα Δημοκρατία. Ας επικαιροποιήσει λίγο τις πληροφορίες του για να δει ότι η νεολαία μας στηρίζει και ψηφίζει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στηρίζει και ψηφίζει την ελπίδα για τα όνειρά του, για να μπορεί να ερωτευθεί, να φτιάξει τη ζωή του, να κερδίσει ένα αύριο που θα του αξίζει. Νομίζω αυτό το διαπιστώσαμε για τους νέους κιόλας με τις φοιτητικές εκλογές. Και η Πάτρα βάφτηκε κόκκινη για ακόμη μια φορά και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας που δεν είχαν βγει. Βγήκε δηλαδή για πρώτη φορά έτσι το ΚΚΕ πρώτο στις φοιτητικές εκλογές. Κύριε Παπαναστάση, αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο, εννοείται ο λόγος σε εσάς. Εμείς καλούμε για άλλη μια φορά τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τους συνταξιούχους σε όλη την Ελλάδα να ενώσουμε τα χέρια μας, να ενώσουμε τις γροθιές μας, να ενώσουμε την οργή μας απέναντι σε όλα αυτά τα οποία μηχανεύονται για το αύριο και των νέων γενιών και πραγματικά όλοι μαζί να χτίσουμε ένα ανάχωμα το οποίο θα οδηγήσει τον λαό μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις μέρες τις οποίες ονειρευόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στις δεύτερες εκλογές. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.